Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία σας εδώ, μια παρουσία η οποία μας τιμάει ως κυβέρνηση. Αυτό που θα ήθελα να πω πρωτού προχωρήσουμε στην ουσιαστική διαδικασία της ενημέρωσης και των ερωτήσεων και των απαντήσεων είναι να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας είχαμε δηλώσει ότι η απρόσκοπτη ενημέρωση των πολιτών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Γιατί άλλωστε δεν μπορεί να υπάρξει και δημοκρατία, εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας χωρίς καλά ενημερωμένους πολίτες. Και η απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχουν ενημερωμένοι πολίτες είναι να υπάρχουν καλά ενημερωμένοι δημοσιογράφοι, καλά ενημερωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα ξεκινάμε μετά από μια περίοδο περίπου 4 ετών ξανά το θεσμό της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, το briefing, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να διευκρινίσουμε ζητήματα και να απαντήσουμε σε ερωτήματα. Και αυτό το κάνουμε γιατί ακριβώς αυτή η κυβέρνηση πιστεύει ότι ο τύπος, ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι αντίπαλοι της, αλλά στην ουσία αποτελούν πυλώνα της δημοκρατίας. Έτσι θα είμαστε εδώ πέρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, για αρχή τουλάχιστον. Μετά ελπίζουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε και σε ακόμα πιο τακτική βάση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε ουσιαστική ενημέρωση και όχι απλά να έχουμε έτσι μια διαδικασία να δίνουμε θέαμα στα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτός είναι ο δικός μας ο σκοπός, αυτός είναι και ο δικός σας ο σκοπός και νομίζω ότι από αυτή την άποψη θα έχουμε μια ουσιαστική και πολύ καλή συνεργασία. Θα ήθελα να μπω στα ζητήματα της ενημέρωσης. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς, χθες το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίασε η ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκεί έγινε μια ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα στο επίπεδο του Brussels Group στις Βρυξέλλες και εκεί ακριβώς συζητήθηκαν και όλα τα ζητήματα, τα ανοιχτά και η τακτική της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτής της ουσιαστικής συζήτησης που έγινε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, τέθηκαν όλα τα ζητήματα, υπήρξε αυτή η ενημέρωση με άμεση επαφή με τους απεσταλμένους της κυβέρνησης στις Βρυξέλλες, αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και στην ουσία πήραμε μια πραγματική εικόνα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και δόθηκαν οι κατευθυντήριες από την ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι τις διαδικασίες του των Brussels Group στις Βρυξέλλες ξεκινά πάλι σήμερα στις 2 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή σε λίγο στην ουσία. Επομένως δεν έχουμε να σας πούμε κάτι νέο που έχει προκύψει μέχρι τώρα για αυτά τα ζητήματα. Και στην ουσία οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνω και το λέω ενδεχομένως για να προλάβω τις ερωτήσεις οι οποίες θα γίνουν. Αντιλαμβάνεστε όλοι και όλες ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι σε εξέλιξη. Και θα ήταν τουλάχιστον άκομψο και αδόκιμο από τη δική μου την πλευρά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να μπω στην ουσία αυτών των διαπραγματεύσεων και να σας παρουσιάσω συγκεκριμένα ζητήματα που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, συγκεκριμένα ζητήματα που αυτή τη στιγμή τελούν υπό διαπραγμάτευση. Αυτό σας το λέω εξ αρχής για να σας πω ότι δεν θα το κάνω από κάποιο έτσι συγκεκριμένο προσωπικό λόγο, εάν αποφύγω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένα επίδικα που διαβάζουμε αυτή τη στιγμή στον τύπο. Αυτό που εγώ οφείλω να κάνω από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να σας δώσω το πολιτικό στίγμα αυτών των διαπραγματεύσεων, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται αυτές οι διαπραγματεύσεις, ένα πλαίσιο το οποίο προκύπτει στην ουσία από τη λαϊκή εντολή που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση από τις εκλογές της 25ης Γενάρη. Αυτά από τη δική μου την πλευρά. Παρακαλώ να αρχίσουν οι ερωτήσεις. Τώρα είναι και δύσκολο σε ποιον θα δώσω πρώτο. Εντάξει, ελπίζω να μην είναι ιστορική σημασία η πρώτη ερώτηση. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, επειδή παρουσιάσατε και τη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα έχουμε 4 Μαΐου,
Αν εκτιμάτε ότι υπάρχει ο χρόνος για την περιβόητη συμφωνία γέφυρα ή αν η κυβέρνηση έχει κάποιο άλλο στόχο, ενδεχομένως κάποιο πρόγραμμα, θα λέγαμε, στην τελική του μορφή, σε πιο ολοκληρωμένη μορφή. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω ευθέως. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι και όλες ότι με τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη αυτό που πέτυχε στην ουσία η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους θεσμούς αλλά και σε επίπεδο Eurogroup που έγινε αυτή η συμφωνία, αυτό που καταφέραμε είναι να πετύχουμε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί, θα πρέπει να υπάρξει αυτή η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία. Σκοπός ήταν να καταλήξουμε στο τέλος του Ιουνίου σε μια συνολικότερη συμφωνία η οποία θα αφορούσε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται, συζητάει και έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να καταγραφεί και αυτή η πρόοδος ως ένα σημαντικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Σκοπός της κυβέρνησης είναι να υπάρξει αυτή η συμφωνία η οποία θα καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος από τα επίδικα ζητήματα τα οποία τελούν υπό διαπραγμάτευση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο χρόνος κυλάει, σημαίνει ότι μπορεί και μέχρι το τέλος του Μάη, μπορεί ενδεχομένως και μέσα στον Ιούνιο, να φτάσουμε και σε μια συνολικότερη συμφωνία. Αλλά αυτό έτσι και αλλιώς είναι διακύβευμα των ίδιων των διαπραγματεύσεων. Από τη δική μας την πλευρά ως ελληνική κυβέρνηση καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν αυτή η συμφωνία. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε λίγο από εκεί και μετά από εκεί. Έτσι, ναι. Κύριε εκπρόσωπε, έτσι όπως εξελίσσεται η διαπραγμάτευση μετά και την εμπλοκή σε εισαγωγικά του Σαββάτου, η κυβέρνηση εκτιμά ότι επανέρχεται η πέμπτη αξιολόγηση, ότι μπαίνουν δηλαδή στο τραπέζι τα ζητήματα που η κυβέρνηση ήθελε να μείνουν για αργότερα για τη μεγάλη συμφωνία? Καταρχήν δεν θα μπορούσα να το περιγράψω σε εμπλοκή αυτό που έγινε το Σάββατο και θα σας εξηγήσω γιατί. Όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν τέθηκαν για πρώτη φορά το Σάββατο, έχουν τεθεί και κατά το παρελθόν σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις, σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Είναι γνωστή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και την αγορά εργασίας. Είναι γνωστή και κατατεθειμένη και η θέση των θεσμών σε αυτά τα ζητήματα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου θέσατε για την πέμπτη αξιολόγηση, έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη εντολή από τον ελληνικό λαό. Το ζήτημα της πέμπτης αξιολόγησης, το οποίο προϋποθέτει ότι θα ξανατεθούν από την αρχή όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν κατάφερε να τα περάσει η προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, η οποία ήταν αυτή η οποία υπέγραψε κιόλας αυτή τη συμφωνία και δεν κατάφερε να αξιολογηθεί με βάση αυτή την αξιολόγηση. Και ο ελληνικός λαός στις 25 του Γενάρη απέρριψε την πολιτική πρόταση του κυρίου Σαμαρά, η οποία κινούνταν σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, και ζήτησε μια εναλλακτική. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να, από τη μία, να ξεχάσει τη λαϊκή εντολή την οποία πήρε στις 25 του Γενάρη και από την άλλη να εφαρμόσει το πολιτικό πρόγραμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο ούτε ο ίδιος, όπως παραδέχτηκε άλλωστε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν το υλοποίησε. Παρακαλώ. Ήθελα σας από την αρχή θα ξεκινήσουμε από εκεί και μετά από εκεί. Βλέπουμε μια αλλαγή και θα το βρούμε. Βλέπω και μια αλλαγή στη ρητορική. Από την ενδιάμεση συμφωνία έχουμε περάσει στα ενδιάμεσα βήματα. Και μας λέτε και μια συνολική συμφωνία, ενδεχομένως μέσα στο Μάιο. Αυτή η συμφωνία, τι ακριβώς θα προβλέπει? Ότι πάμε τα θέματα τα οποία παραπέμπαμε στο τέλος Ιουνίου, τα παραπέμπουμε για 1-2 χρόνια πίσω, όπως γράφεται σήμερα? Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα, αλλά είπατε να αναφερθούμε σε μέτρα. Ή να φέρουμε πάνω σχάρι τον έμφυα, το αφορολόγητο, την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτά για πότε πάνε? Όταν βλέπουμε συνολική είναι μέσα εκεί. Θα σας απαντήσω. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια συμφωνία πάνω σε όλα τα σημαντικά αυτά ζητήματα, στα οποία μπορεί να υπάρξει και κοινό έδαφος στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις με τους θεσμούς. Αυτό άλλωστε είναι και το τίμιο, αυτό άλλωστε είναι και το λογικό. Θα βρεθεί μια συμφωνία
πάνω στα ζητήματα στα οποία υπάρχει ένα κοινό έδαφος και για όποια ζητήματα μένουν ανοιχτά, για όποια ζητήματα διαφαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία, αυτά τα ζητήματα μπορούν να παρεπεμφθούν σε ένα νέο κύκλο συζητήσεων αφότου υπάρξει αυτή η συμφωνία. Παρακαλώ. Καλωρίζικος. Ευχαριστώ. Επειδή είπατε ότι η ελληνική κυβέρνηση, η νέα ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να ξεχάσει τους λόγους για τους οποίους και τις δεσμεύσεις ο ελληνικός λαός της έδωσε την εντολή να κυβερνήσει στις 25 Ιανουαρίου. Και επειδή επίσης είπατε ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα όπως το είχε ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή το email Χαρδούβελ κλπ. Ωστόσο, κύριε εκπρόσωπε, και εχθές, τουλάχιστον από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και διαστόματος του εκπροσώπου του, φαίνεται ότι η θέση των εταίρων και πιστωτών είναι άκαμπτη στα θέματα τα εργασιακά και, το ασφαλιστικό. Υπ' αυτή την έννοια, εάν δεν προκύψει κάποια συμφωνία, τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, διότι την τελευταία εβδομάδα και σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο και σε ενδοκοινοβουλευτικό και σε ενδοκομματικό υπάρχουν ισχυρότατες φωνές οι οποίες ζητούν ακόμα και προσφυγή στην κάλπη, ούτε καν δημοψήφισμα. Άρα λοιπόν, πώς το σκέφτεται αυτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση? Είναι γνωστές οι θέσεις των πιστωτών και η θέση και του κάθε πιστωτή ο οποίος εκφράζεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις στο Brussels Group. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή στάση, έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν συνιστώσεις από την πλευρά των πιστωτών. Πάντα ήθελα να το πω αυτό και για άλλους, για να το λέτε μόνο για εμάς. Όμως σε κάθε περίπτωση, αν είχαμε σκοπό να προχωρήσουμε σε μια τέτοια συμφωνία, η οποία να περιλαμβάνει και αυτά τα ζητήματα τα οποία αποτελούν κόκκινες γραμμές για την ελληνική κυβέρνηση, πιστέψτε με, θα το είχαμε κάνει από τις αρχές Φλεβάρη, από το πρώτο Eurogroup. Αυτό δεν το κάνουμε από κάποιο καπρίτσιο, δεν το κάνουμε από κάποιο πείσμα, δεν έχουμε πεισμώσει, δεν είμαστε παιδάκια που επειδή είπαμε κάτι θα κάτσουμε και θα επιμείνουμε σε αυτή τη θέση μόνο και μόνο για όρους αξιοπρέπειας. Αυτό κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές και αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουμε στη διαπραγμάτευση εξυπηρετούν έναν οικονομικό και έναν κοινωνικό ορθολογισμό. Εάν πιστεύουμε και αν πιστεύει και κάποιος ότι αυτά τα 5 χρόνια εφαρμόζοντας αυτή την πολιτική η ελληνική οικονομία πήγε μπροστά, έλυσε ζητήματα, βγήκαμε στις αγορές, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη, μειώσαμε την ανεργία, λύσαμε τα διαρθρωτικά προβλήματα, προχωρήσαμε μεταρρυθμίσεις, τότε να μας το πει και εμάς και αν μας πείσει θα προχωρήσουμε και εμείς στην ίδια κατεύθυνση. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ακόμα και στο εσωτερικό αυτών των θεσμών, διάβαζα χτες, επειδή μου αναφέρατε συγκεκριμένα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διάβαζα χτες σε μία εφημερίδα ότι υπάρχουν και μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακούγονται φωνές και συστήνεται και μια ανεξάρτητη επιτροπή για να δει τι πήγε λάθος στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος. Έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει για αυτοκριτική που είχε γίνει και για το ίδιο το πρόγραμμα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σας θυμίζω το περίφημο λάθος με τον πολλαπλασιαστή. Να σας θυμίσω την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συστήθηκε και ήρθε και εδώ στην Ελλάδα και συνέταξε και έκθεση σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. Εάν λοιπόν συμφωνήσουμε ότι όλα έγιναν σωστά, τότε ναι, να προχωρούσαμε σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε διαφορετική άποψη. Και αυτή η διαφορετική άποψη επικυρώθηκε και από τον ελληνικό λαό στις 25 του Γενάρη. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, μέχρι σήμερα είχαμε καταλάβει ότι η ενδιάμεση συμφωνία είχε τη σημασία της γιατί ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με τα θέματα της ρευστότητας. Ομολογώ ότι είναι λίγο συγκεκριμένο αυτό που μας λέτε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Υφίσταται η ενδιάμεση συμφωνία? Θα πάρει η χώρα τα χρήματα τα οποία ζητά? Κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Και αν αυτό που λέγεται, ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, εάν από την άλλη πλευρά δεν υπάρξει και η ρευστότητα την οποία επιζητάει η ελληνική κυβέρνηση, ισχύει? Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες, να είστε κάποιοι να ακούγονται λίγο συγκεκριμένα
και να υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν διευκρίνηση. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και αυτού του τύπου τη διαδικασία, σε μια προσπάθεια τουλάχιστον εγώ να σας δώσω κάποιες απαντήσεις και να σας βοηθήσω, και αν δεν τις δώσω, να με ξαναρωτήσετε. Και σας απαντώ λοιπόν. Το ζήτημα της χρηματοδότησης. Το ζήτημα της χρηματοδότησης δεν το έχουμε κρύψει, δεν το βάλαμε κάτω από το χαλάκι και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε άλλωστε, καθότι είναι ένα πιεστικό ζήτημα, το ζήτημα της ρευστότητας. Επομένως, αυτό που λέμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι η οποιαδήποτε πρόοδος γίνεται, και αδιαμφισβήτητα έχει υπάρξει πρόοδος το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν το λέμε εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, το λένε, ακούγεται τουλάχιστον και στην Ευρώπη και το διαβάζετε και στο διεθνή τύπο, ότι αυτή η πρόοδος μπορεί να αποτελεί και πρέπει να αποτελέσει στην ουσία το διαβατήριο, έτσι ώστε να υπάρξει χαλάρωση αυτής της πολιτικής η οποία ακολουθείται σχετικά με τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Και για να επιμείνω λίγο σε αυτό, ξέρετε πάρα πολύ καλά όλες και όλοι, το έχουμε πει επανελειμμένα, ότι η ελληνική κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα τηρεί απαρεκλήτως τις υποχρεώσεις της με βάση τη Δανειακή Σύμβαση, πληρώνουμε με χρήματα του ελληνικού λαού, δεν αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας, πληρώνουμε με χρήματα του ελληνικού λαού τις υποχρεώσεις, τις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις το 2015, την ίδια στιγμή οι υποχρεώσεις των πιστωτών με βάση τη Δανειακή Σύμβαση είναι αυτές οι οποίες δεν εκπληρούνται και δεν εκπληρώνονται. Επομένως, αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα ζήτημα. Εμείς δεν ζητάμε μία χάρη, δεν ζητάμε το κάτι παραπάνω, δεν ζητάμε από τους πιστωτές να μας δώσουν μία ελεημοσύνη. Ζητάμε αυτά τα οποία οφείλουν να δοθούν στην ελληνική κυβέρνηση με βάση μια δανειακή σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί και από τη δική μας την πλευρά ως ελληνική κυβέρνηση την εκπληρώνουμε με κόστος. Είπατε νωρίτερα ότι η συμφωνία που επιδιώκεται, η συνολική, είναι μέχρι τα τέλη ίσως Μαΐου, το ελπίζετε. Άρα θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση και με αυτό που είπατε νωρίτερα. Τα λεφτά φτάνουν μέχρι τα τέλη Μαΐου ή και πιο μετά, αν καθυστερήσει η συμφωνία? Και αν δεν φτάνουν, τι θα κάνετε περί τα μέσα Μαΐου που υπάρχουν υποχρεώσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όχι μόνο? Τι θα προτιμήσετε να κάνετε, αν υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Εγώ αυτό που σας είπα και με την ερώτηση που μου κάνετε μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω και κάτι, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση περιμένει όχι μέχρι το τέλος Μαΐου να υπάρξει αυτή η απελευθέρωση της ρευστότητας. Περιμένει και αναμένει το συντομότερο δυνατό να υπάρξει αυτή η παροχή της ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία. Επειδή με ρωτήσατε συγκεκριμένα για το ζήτημα των χρημάτων, αυτό που έχουμε αποδείξει από την αρχή, αφού του αναλάβαμε ως ελληνική κυβέρνηση, είναι ότι σκοπός μας, και το κάνουμε αυτό με απόλυτη ευθύνη απέναντι και στους πιστωτές του εξωτερικού, αλλά και για τις υποχρεώσεις μας που αφορούν το εσωτερικό. Σκοπός μας λοιπόν είναι να καταβάλουμε όλες τις χρηματοδοτικές μας υποχρεώσεις στην ώρα τους, έτσι ώστε να είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτές τις υποχρεώσεις. Αυτό ακριβώς προτίθεται να κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, όμως εδώ υπάρχει και το ζήτημα της ευθύνης και της απέναντις πλευράς. Εμείς από τη δική μας την πλευρά αυτό πρόκειται να κάνουμε. Όμως δεν είναι δυνατόν να έχουμε πληρώσει μέχρι στο 2015 γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους και σε χρεολύσια και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να μπορέσει, προσέξτε, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις βασικές της υποχρεώσεις. Συζητάμε όλο αυτό τον καιρό και το αντιλαμβάνεστε και όλοι και το αναγνωρίζουμε και εμείς ότι υπάρχει κρίση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο ιδιωτικός τομέας, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γνωρίζουμε όμως ότι αν θέλουμε να υπάρξει αποτελεσματική προώθηση μεταρρυθμίσεων, για τις οποίες όλοι μιλάνε, αλλά το θέμα είναι εδώ στην πράξη να δούμε πώς θα προωθηθούν, αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό καθεστώς χρηματοπιστωτικής ασφυξίας.
Επομένως, για εμάς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ενίσχυση της ρευστότητας άμεσα, έτσι ώστε να προχωρήσουν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες όλοι και όλες συμφωνούμε και στις οποίες υπάρχει σύγκληση ακόμα και στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες και να προωθηθούν και με αποτελεσματικό τρόπο.